Και να περάσουμε τώρα στην επόμενη. Μια άλλη περικοπή που θέλω να διαβάσω Ευαγγελική. Είναι στο 18ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλου, στίχη 1-8. Έλεγε δε και παραβολήν αυτής προς το δίν πάντοτε προσεύχεστε αυτούς και μία κακήν. Λέγον, κρετήστε συν εν την πόλη, το Θεό μη φοβόμενος, και άνθρωποι μη εντρεπόμενος. Χείραδε ειν εν την πόλη εκείνη, και ήρχεται προς αυτόν λέγωσα, εκδίκησόμε από τον δίκο μου, και όχι θέλει συν υπερχόνω. Μετά δε χρόνο είπε εν αυτό. Ή και το Θεόν ου φοβούμε και άνθρωπον ου και ντρέπομαι, διάγετο παρέχει με κόπο τη χείραν ταύτην, εκδικήσου αυτήν, να μη εις τέλος ερχομένη υποπιάσιμη. Είπε δε ο Κύριος, ακούσατε τι ο ακριτής της αδικίας λέγει, ο δε Θεός σου μη πείσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, το βοόν των προς αυτών ημέρας και νυχτός και μακουθμών επ' αυτής, λέγω εμείν ότι πείσει την εκδίκηση αυτών εντάχει. Πλην, ο Υιός του ανθρώπου εθών άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Εδώ σε αυτήν την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, ο Χριστός μας διδάσκει να επιμένουμε στην προσευχή. Εάν η προσευχή μας δεν θα εισακουστεί αμέσως στο Θεό, να μην χάνουμε το θάρρος, αλλά να επιμένουμε στην προσευχή. Και για να μας διδάσκει ότι πρέπει να επιμένουμε στην προσευχή, αναφέρει για παράδειγμα την παραβολή του αδίκου κρετού. Και λέγει, σε κάποια πόλη υπήρχε ένας άδικος δικαστής, ο οποίος το Θεό δεν το φοβόταν και άνθρωπο δεν τρεπόταν. Στην πόλη εκείνη υπήρχε μια γυναίκα χείρα που πήγαινε συνεχώς και του έλεγε, κάνε το δίκιο από αυτόν που με δικεί. Αυτό σε ένα χρονικό διάστημα δεν ήθελε να κάνει το δίκιο να δώσει σε αυτήν τη γυναίκα. Ίσως αυτός που αδικούσε τη γυναίκα είχε δώσει δώρα σε αυτόν τον άδικο δικαστή. Και όταν παίρνει ο δικαστής δώρα, τυφλώνεται το μυαλό και δεν μπορεί να δικάσει το δίκιο. Στο 23ο κεφάλαιο Έξοδος, στίχη 6-8, λέγει εκεί, «Μου διαστρέψεις κρίμα πένωτος εν κρίση αυτού, αθώο και δίκαιον ουκ αποκτηνείς, και ου δικαιώσεις το να συμβεί εν και δώρον, και δώρα ολείψει, τα γάρ δώρα εκτυφλεί οφθαμούς λεπόντων και λυμένται ρήματα δίκαια». Δεν θα διαστρέψεις την κρίση στον δίκαιον άνθρωπο, στον ευσεβή, ούτε των αθώων και των δίκαιων θα καταδικάσεις και ούτε θα δικαιώσεις τον ασεβή, διότι παίρνεις δώρα, χρήματα. Διότι τα δώρα τυφλώνουν το μυαλό του ανθρώπου και δεν έχει γνώση, δεν μπορεί να κρίνει ποιο είναι το σωστό. Έτσι αυτός ο άνθρωπος, ο άδικος δικαστής, θα είχε πάρει δώρα από τον άνθρωπο που αδικούσε αυτή τη γυναίκα. Και αυτό δεν ήθελε να κάνει το δίκιο. Αλλά ενώ πήγαινε κάθε λίγο και λιγάκι αυτή η γυναίκα και τον ενοχλούσε, είπε μέσα του, εάν και το Θεό δεν φοβάμαι και τους ανθρώπους δεν ντρέπομαι, το ελάχιστον να μην έρχεται αυτή η γυναίκα κάθε λίγο και λιγάκι, με ενοχλεί και με πιέζει, θα της κάνω το δίκιο να την αποφύγω. Και είπε ο Χριστός, ακούσατε τι έλεγε ο άδικος δικαστής. Λοιπόν, ο Θεός δεν θα ακούσει τα προσευχάς τον πιστευόν εις αυτόν που προσεύχονται μέρα νύχτα και ο Θεός μακροθυμεί επ' αυτούς, σας βεβαιώνω ότι θα κάνει δίκη, γλίγορα την εκδίκηση, θα ακούσει τας προσευχάς. Όμως ο Χριστός λέγει, όταν θα ξαναέρθω κατά την δευτέρα παρουσία θα βρίσκω ανθρώπους να πιστεύουν. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Χριστός μας διδάσκει εδώ να επιμένουμε στην προσευχή. Και αν θα επιμένουμε, αν η προσευχή μας θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με τη σωτηρία της ψυχής μας, θα μας ακούσει. Στο 11ο κεφάλαιο κατά Λουκάν, στην αρχή, ο Χριστός μας διδάσκει την Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών. Και για να μας διδάσκει ότι πράγματι ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές μας, αναφέρει δύο παραδείγματα. Και λέγει, ποιος από εσάς θα έχει έναν στενόν φίλο και θα πάει τα μισάνυχτα. Θα χτυπήσει την πόρτα και θα του πει, φίλε,
σήκω να με δανείσεις 3 ψωμιά, διότι κάποιος γνωστός ήρθε από την οδηπορία του και δεν έχω τι να το βάλω. Και αυτός που θα είναι μέσα στο σπίτι θα πει, μη με ενοχλήσεις, η πόρτα του σπιτιού μου είναι κλειστή, τα παιδιά μου κοιμούνται μαζί μου στο στρώμα, αν θα σηκωθώ θα ξυπνήσω τον ύπνο το παιδιό μου και δεν θα μπορούν να ξανακοιμηθούν. Γι' αυτό μη με ενοχλήσεις. Και καταλήγει ο Χριστός και λέει, σας βεβαιώνω ότι αν δεν θα σηκωθεί να το δώσει, επειδή είναι φίλος του ελάχιστον, για την εντροπή του θα σηκωθεί και θα το δώσει ό,τι το ζητάει. Γι' αυτό εγώ σας λέγω, αιτείτε και δοτήσετε ημίν, ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοικήσετε ημίν. Πάσγαρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρύσει και το κρούντι ανεχθήσετε. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι, ποιος από εσάς, λέει ο Χριστός, τους πατεράδες, αν το παιδί σας θα σας ζητήσει ψωμί, μήπως αντί ψωμί θα του δώσετε πέτρα, και αν θα σας ζητήσει ψάρι, μήπως αντί ψάρι θα του δώσετε φίδι, και αν θα σας ζητήσει αυγό, μήπως αντί αυγό θα του δώσετε σκορπιόν. Εάν λοιπόν εσείς που είσαστε πονεροί, κακοί άνθρωποι, γνωρίσετε να δώσετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα δώσει καλά πράγματα και θα ακούσει τις προσευχές εις εκείνους που ο Θεός μακροθυμεί επ' αυτούς. Τελειώνοντας, εάν η προσευχή μας θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με την σωτηρία της ψυχής μας, ο Θεός θα μας ακούσει. Μάλιστα. Μόνο που εμείς δεν πρέπει να διαπράττουμε το σφάλμα, να ορίζουμε χρονικές προθεσμίες. Το πότε ο Θεός θα εισακούσει την προσευχή δεν είναι κάτι που εμείς το επιβάλλουμε. Ναι, ήθελα να πω, ξέχασα να πω και τούτο, αγαπητέ Απόστολε. Πολλές φορές που έρχεται αμπόδιο, δεν ακούγεται η προσευχή, είναι και το καλό μας. Θα πω ένα παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Θεσσαλονίκη, τον έδιωξαν από εκεί. Ήθελε όμως να πάει ξανά. Γι' αυτό στην πρώτη επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο, 18 στίχο, γράφει. Διό ηθελήσαμε ελθύν προς εμάς. Εγώ είμαι Παύλος και άπαξ και δεις και ενέκοψε εμάς ο Σατανάς. Ήθελα εγώ να έρθω ξανά, αυτοπρόσωπο λέει, μια και δυο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Αυτό όμως που τον εμπόδισε ο Σατανάς ήταν καλό. Γιατί ήταν καλό? Ήταν καλό για όλον τον χριστιανικό κόσμο. Γιατί? Για αν θα πήγαινε ξανά έτσι, δεν θα τον είχε εμποδίσει ο Σατανάς, θα ήταν μέσα στις πράξεις των Αποστόλων γραμμένο όπως είναι, όπως πήγε στη Βέρεια, στην Αθήνα. Και έτσι δεν θα έστειλε τις δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής. Και έτσι με αυτό που τον εμπόδισε ο Σατανάς έγραψε τις δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής ο Παύλος.